για τον κύριο Λαλάκη. Είναι ο Χρήστος, ο φίλος μας ο Λαλάκης. Και θα ήθελα, κύριε Παρπιτσιώτη, να μου κάνει τιμή να τον τιμήσετε, γιατί τα αξίζει, είναι ένας πραγματικά δυνατός άνθρωπος. Η πλακέτα γράφει στον υπέροχο Λαλάκη για την προσφορά στο Σύλλογο. Καλησπέρα και από μένα. Τα συγχαρητήρια στην ομάδα. Βασικά οι παίκτες είναι οι πρώτοι που χρειάζονται τα εύσημα. Έχουμε περάσει όλοι από αυτό εδώ το γήπεδο. Τον Αρίωνα έχω παίξει αντίπαλος πολλά χρόνια με τον Ημιτό. Ο Λαλάκης, όπως τον ονομάζουμε και όλοι τον ξέρουμε, πρέπει να είναι τα τελευταία 50 χρόνια εδώ και να ασχολείται. Έπρεπε να παίζει ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. 75 χρόνια είμαι, και είμαι μικρός. Έτσι, έτσι, μπράβο. Ένα χειροκρότημα λοιπόν. Συγχαρητήρια. Και του χρόνου ανώτα. Και του χρόνου πιστεύω, άντε άλλη μια άνοδο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τώρα για τους φιλάθλους μας, τους οπαδούς μας, σε αυτού που δεν μας πιστεύουν, σε αυτούς που στενοχωρήσαμε γιατί ανεβήκαμε, αυτός είμαι εγώ, έξω από τα δόντια τα λέω, έτσι, με ξέρετε 53 χρόνια, με ξέρετε όλοι ποιος είμαι, μόνο το Θεό φοβάμαι, αν κάνω λάθη τα αναγνωρίζω, απλά, όσοι λοιπόν με ξέρετε και εμένα και τους συνεργάτες μου, σίγουρα δεν θα πούμε καλά λόγια. Σίγουρα δεν το είπαμε ποτέ ούτε και φέτος. Σίγουρα χρειαζόμαστε τους πάντες για να τα καταφέρουμε. Μόνοι μας τίποτα. Αλλά για ένα να είστε σίγουροι. Δεν κάναμε τόσο κόπο απλά για να ανέβουμε. Ανεβήκαμε για να προχωρήσουμε. Το νερό δεν γυρνάει πίσω. Άδειον μόνο μπροστά. Τουλάχιστον όσο ζω και αναπνέω. Σας το δηλώνω. Γιατί υπάρχει κόσμος που μας αγαπάει. Το αξίζουμε και να προχωρήσουμε. Τώρα θα ήθελα τον κύριο Παρπιτσιώτη, σαν εκπρόσωπο του Δημάρχου, να μας πει δύο λόγια. Κύριε Παρπιτσιώτη. Εκπροσωπώντας το Δήμο, θα ήθελα, επειδή είδα κάποια πράγματα από τα οποία δεν τα ήξερα βασικά, υπόσχομαι ότι θα μεταφέρω στο Δήμαρχο το θέμα των αποδυτηρίων. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να τελειώνει μια προπόνηση ή ένας αγώνας και να μην μπορούν τα παιδιά να κάνουν, ή οι διαιτητές να κάνουν μπάνιο, γιατί στερούνται, έχουν χαλάσει τα θερμοσύμφωνα, δεν ξέρω. Εγώ θα προτείνω σίγουρα στο Δήμο να βάλουμε ηλιακούς θερμοσύμφωνες, να φτιαχτούν αυτά που τα υπάρχουν μέσα που είδα, κάτι τρύπες, τα πατώματα και όλα αυτά, ώστε να μπορέσουν οι ομάδες, όχι μόνο του Αρίωνα, και όσες ομάδες χρησιμοποιούν το γήπεδο, να μπορέσουν να ασχολούνται χωρίς τέτοια προβλήματα που είναι βασικά για μια ομάδα να μπορέσει να προχωρήσει. Αυτά τουλάχιστον πιστεύω ότι θα μπορέσω να τα καταφέρω και εγώ και με τη βοήθεια του Δήμου. Από εκεί και πέρα εύχομαι τον Αρίωνα καλή συνέχεια στις επόμενες χρονιές, να είναι υγεία οι ποδοσφαιριστές χωρίς τραυματισμούς, γιατί είναι λίγο επώδυνο για τους ερασιτέχνες. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παρπιτσιώτη, από τον κύριο Μιχελιδάκη, ακούμε εδώ, από τον κύριο Μιχελιδάκη να παραλάβετε την πλακέτα του κύριου Δημάρχου, κύριου Πινίσκου. Πριν φύγετε, επειδή και ο κύριος Τσιβελέκας δεν νομίζω να είναι εδώ, δεν πειράζει, σας δίνω εγώ, να τη δώσετε, είναι για τον κύριο Τσιβελέκα του Ιωάννη, του πρόεδρου αθλητικού οργανισμού. Δεν θα είναι, κάνω λάθος. Οι διαιτητές ήρθαν, είναι εδώ τα παιδιά, οι διαιτητές. Μπορείτε να περάσετε μπροστά, αγόρια μου. Ελάτε. Δυστυχώς στη χώρα μας οι διαιτητές είναι σαν τους ταξιτζίδες. Οι ταξιτζίδες φταίνε που είναι κακοί οδηγοί και τους βρίζουμε όλη μέρα. Εμείς πάμε 10 λεπτά μια επίσκεψη και κάνουμε 30 βλακίες στον δρόμο, οι ταξιτζίδες μας φταίνε. Έτσι είναι οι διαιτητές. Αν κατεβάζει ο κότς λάθος σύνθεση, κάνει 50 λάθος, προσφερειστεί 49 και κάνει 5 ο διαιτητής, το κατακαιρουργούμε. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ μου, ούτε θα το κάνω ποτέ.
Και αν έγινε κάτι αθελά μου φέτος, ήταν από μένα, ήταν από τους παραγωγούς μου, ήταν από συνεργάτες ή από παίκτες. Ζητάμε ταπεινά συγγνώμη, ήταν μέσα στη ροή του αγώνα και του παραπάνω. Εγώ ευχαριστώ τα παιδιά, γιατί φέτος ήταν άξια όλα τα παιδιά και δεν το λέω γιατί ανεβήκαμε, το είπα και μετά το 7-0 στα Πατήσια, για να μην βιαστείτε να με κρίνετε. Λοιπόν, η διαιτησία τουλάχιστον για φέτος στον όμιλο που έπαιζα εγώ και κάποια παιδιά που ήταν σε άλλες κατηγορίες και άλλους ομίλους, πραγματικά ήταν ενθουσιώδης. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι τα παιδιά και μακάρι να είμαστε και εμείς σωστοί απέναντί τους και να τους βοηθάμε και εκεί να βοηθάνε το έργο μας. Θα ήθελα τον κύριο Λεβιτσιάνο να δώσει μια αναμνηστική πλακέτα από το σωματείο προς τη διαιτησία και τα παιδιά θα την παραδώσει στο σύνδεσμο στον κύριο Μητροφάνη. Και εγώ από μεριά μου θα ήθελα να συγχαρώ την ομάδα του Αριώνα για την άνοδο της στη Β' κατηγορία και το εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα και πάντα να έχουν επιτυχίες, διότι δεν κρύβω, όπως το είπα και του κύριου Σταύρου, το έχω πει ότι και εγώ όταν ξεκίνησα ποδοσφαιριστής να παίζω ποδόσφαιρο, ξεκίνησα τα πρώτα βήματά μου από τον Αριώνα. Λοιπόν, εύχομαι πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πρόεδρο για αυτή την τιμή που μας κάνει. Είμαστε άνθρωποι, ωραία, και προσπαθούμε για το καλύτερο, για το άθλημα πάνω απ' όλα. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους μέσα και τους έξω για φέτος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Καθίστε λίγο. Στον κύριο Νικόπουλο, είναι από το σωματείο. Μάλλον θα με συγχωρήσει κύριε Νικόπουλο, στον κύριο Λεβιτσιάνο. Αυτή είναι για την προσφορά των παρατηρητών, είναι για την Ένωση Παρατηρητών, είναι για την προσφορά σας στο άθλημα. Στον κύριο Λεβιτσιάνο, για όλους τους παρατηρητές βάζω τα γραφεία σας. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Να είστε καλά. Έχει τώρα να σας δώσω και εγώ σε ένα φίλο εδώ, στον κύριο Νικόπουλο, τιμή σε είναι και για την Ένωση Σωματείου Ποδοσφαίρου Αθηνών, για την ΕΨΑ. Ευχαριστούμε για τα λεπορία που σας βάζαμε κάθε μέρα να τρέχουμε, να ρωτάμε για δελτία, για ώρες, για τα πάντα. Και να πείτε και δύο κουβέντες. Καλησπέρα σε όλους, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια στον Αριώνα. Συγχαρητήρια και στους αμπελόκηπους βέβαια, για να μην ξεχνάμε τους φιλοξενούμενους μας. Σας εύχομαι να έχετε καλή πορεία στη Β' κατηγορία της Αθήνας και να ξέρετε ότι εμείς προσπαθούμε να δημιουργούμε και να υπάρχουν συνθήκες σωστές για το άθλημα του ποδοσφαίρου, του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Εύχομαι το πρωτάθλημα που τελείωσε να το διαδεχθεί ένα ακόμα καλύτερο πρωτάθλημα και να χαιρόμαστε στις κερκίδες όλοι τα παιδιά, να καμαρώνουμε τα παιδιά γιατί το ποδόσφαιρο είναι για τους αθλητές. Και επίσης, να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα για τα παιδιά, τους τρεις διαιτητές, διότι διαπίστωσα, δεν τους είχα ξαναδεί να παίζουν, ότι εκτός από καλοί διαιτητές είναι και πολύ σεμνοί και καλοί χαρακτήρες. Καλό καλοκαίρι σε όλους και συγχαρητήρια. Καλός ή κακός, για να καταφέρεις κάτι χρειάζεται πόνο, έτσι, και μετά έρθει χαρά. Είχαμε τρεις φυσιοθεραπευτές φέτος, τον κύριο Σεϊμέκη, τον κύριο Μαθά, Κάραπος και θύμισέ μου ο κύριος, και ο κύριος Χενόπουλος, θεατρικό του Χαλανδρίου. Τρεις έμπειροι φυσιοθεραπευτές
για να προλαβαίνουμε να φτιάξουμε τραυματισμούς των παιδιών, γιατί με τον κορονοϊό και βγάζαμε πολλούς τραυματισμούς μέσα στα παιχνίδια. Δυστυχώς, ειδικά τις τελευταίες αγωνιστικές λίγο ταρακουνηθήκαμε. Είναι μεγάλη προσπάθεια και των δύο αυτών επιστημόνων. Και στο τέλος ένα στεράκι και στην κόρη μου την Κανέλα που σπουδάζει στη θεραπεία και βοήθησε στο τέλος με τον κύριο Ζάρκα. Θα ήθελα να έρθει ο Καρατζάς ο Κωνσταντίνος, ο ποδοσφαιριστής μας. Κωστά. Επειδή λείπει ο κύριος Σεϊμέκης στις επαγγελματικές υποχρεώσεις, θα το δώσει γιατί είναι φίλοι, θα το δώσω ο Κώστας στον κύριο Δημήτρη. Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστούμε τον κύριο Σεϊμέκη, τον κύριο Μαθά και τον κύριο Ξενόπουλο. Και τώρα, μία αναμνηστική πλακέτα θα τη δώσουμε σε δύο πρόσωπα. Είναι ο Τοπαλίδης ο Νίκος, θα την παραλάβουν μάλλον δύο πρόσωπα. Ο Τοπαλίδης ο Νίκος και ο Νικήτας ο Ευστάθιος. Αυτοί οι άνθρωποι θα τη δώσουν την πλακέτα να πάει και να μείνει στο ράφι της φαβέλα. Αυτή είναι προς το πρόσωπο όλων των φιλάθλων που μας ακολουθούσαν φέτος. Είναι για όλους τους φιλάθλους και οπαδούς μας. Απλά δεν μας φέρνουν όλους μέσα, οι άλλοι λείπουνε. Θα την παραλάβουν τα δύο παιδιά και θα πάει στη φαβέλα που από εκεί ήταν η βάση που ξεκίνησαν όλα. Ελάτε κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε για την πράβευση, coach. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Μάγκες, εγώ καμαρώνω για σας. Αυτό που καταφέρατε δεν είναι λίγο. Να καμαρώνετε για τον εαυτό σας και πάμε γερά και του χρόνου, όλοι. Και εδώ, όλοι. Μπράβο σας. Παιδιά, ευχαριστούμε για τις στιγμές που μας προσφέρατε. Περάσαμε έναν απίστευτο χειμώνα. Πάμε γερά και για του χρόνου. Θα ήθελα τον κύριο Λεβιτσάνο να πει ο κύριος Κυριαζής, είναι ο εκπρόσωπος του ΑΟΦΕ Λαγίου Δημητρίου. Είναι μια πλακέτα προς το πρόσωπο του Προέδρου του Σωματείου. Απλά λείπει στο εξωτερικό ο πρόεδρος για κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις και ήρθε ο κύριος Κυριαζής, εκπρόσωπος του Συμβουλίου από τον ΑΟ Θιέλα, το οποίο τους ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και καλύτερη συνεργασία στο μέλλον με ποδοσφαιριστές που συνεργαζόμαστε και ό,τι θέλουμε και το ζητάμε προσπαθούν να μας το παρέχουν εφόσον το μπορούν. Τους ευχαριστούμε και εύχομαι να τα πούμε καλύτερα, κύριε Κυριαζή. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά και στον Αρίωνα και στους Απριλοκήπους να πάνε να ξεκουραστούν. Τους περιμένει μια δύσκολη χρονιά, να έχουν υγεία και ό,τι καλύτερο στη ζωή τους. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Αρίωνα και όλα καλά παιδιά. Καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση. Κύριε Ανδριόπουλε, σε ένα λεπτό θα είμαστε εντάξει. Τώρα, αφήσαμε τελευταίο από ανθρώπους, παράγοντες και οτιδήποτε είναι που υπάρχει σε ιεραρχία. Θα την κάνω προσωπικά αυτή την πράβευση. Του το χρώσταγα η μοίρα, του το χρώσταγαν οι κόποι του, η ομάδα θα είχε βγει από το 7-8. Αυτό το ξέρει και το ξέρω πολύ καλά, αν δεν συμβαίνουν κάποια προβλήματα τα οποία εδώ θα τα σταματήσω. Το αξίζει, το άξιζε και ομάδα ήταν πολύ ψηλότερα, από τότε δεν γίνονταν κάποια λάθη. Αλλά εν διάφορη περιπτώσει τουλάχιστον πήρε τη χαρά σου μετά από τόσα χρόνια, γι' αυτό και γύρισα να βοηθήσω μπορούσα με τη βοήθεια του κόσμου και όχι μόνος μου. Και του λέω σίγουρα να το πιστέψει ο κύριος Μούσχουρος ότι ο Άριον δεν ανέβηκε για να πέσει. Ανέβηκε μόνο για να μείνει και να προχωράει. Κύριε Μούσχουρε, ελάτε, είναι ο πρόεδρος επί πολλά έτη, μέχρι και το 2010, ο ακούραστος αιμοδότης στα πάντα. Του εύχομαι από εδώ και πέρα να χαμογελά και το αξίζει. Δύο λόγια, κύριε Μούσχουρε. Καλησπέρα για εμένα, συγχαρητήρια στην ομάδα μας, συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες.
γιατί η προσπάθεια που γίνεται στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο πραγματικά είναι σκληρή και απαιτεί μεγάλη θυσία και μεγάλη προσπάθεια από όλους, και τους ποδοσφαιριστές και τους παράγοντες που δίνουν χρόνο από τη ζωή τους καταρχήν και μεγάλη προσπάθεια. Λοιπόν, εγώ εύχομαι καλή συνέχεια σε όλες τις ομάδες και στον Αριώνα μας, τον ιστορικό Αριώνα, και στους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος και φέτος και στα προηγούμενα χρόνια, γιατί υπήρχαν μια σειρά άνθρωποι που βοηθήσανε σε αυτή την πορεία μέχρι σήμερα, και τον Σταύρο τον Πολύμο βέβαια, και τον κύριο Μιχελιδάκη τον Μπάμπη, και όλους τους ανθρώπους του Διοικητικού Συμβουλίου τα περασμένα χρόνια που βοηθήσαν σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτή την πορεία, όπως και στους ανθρώπους από την ΕΠΣΑ. Και εγώ θα είμαι πάντα κοντά στην ομάδα όπως έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, καλή δύναμη και καλή υγεία. Ευχαριστώ. Και τώρα η ώρα των Αμπελοκήπων. Ένα μεγάλο χειροκρότημα στα παιδιά, συγχαρητήρια για την επιτυχία τους. Ήτανε άψογοι ανταγωνιστές. Παίξαμε 4 παιχνίδια μαζί και στα 4 πήγαμε φίλοι. Το έφερε μοίρα να ανέβουμε παρέα, άξιος ο αγώνας τους. Ο τροχονόμος πήγε καλά από το περιπολικό, το οδήγησε εκεί που έπρεπε. Κύριε Ανδριόπουλε, κύριε Τσοβαντζόγλου και παιχταράδες των Αμπελοκήπων, ξέρετε τα λόγια μου είναι αληθινά, τα λέγαμε και πριν τα παιχνίδια, ακούσαν ξέρουν τα σκορ, παλιό και τώρα, και να ξέρετε ποιος είμαι. Σας εύχομαι υγεία στη ζωή σας, η ειρήνη στον κόσμο όλο, και από του χρόνου θα απολαύσουμε. Εντάξει. Και να είμαστε στο ίδιο όμιλο, γιατί εκεί με το περιπολικό έχω κάποιες υποχρεώσεις, έχω κάτι να κάνω εκεί. Έχω coach, δύο λόγια. Και μετά ο πρόεδρος. Και ο κύριος Λιβιτσάνος θα κάνει την απονομή του κυπέλλου στα παιδιά. Λοιπόν, να μην κουράσουμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε σήμερα εδώ στη γιορτή σας και μας τιμήσατε. Συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας. Συγχαρητήρια για την άνοδο και για τη γενικότερη παρουσία σας και συμμετοχή σας στο φετινό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι ήταν άψογη και η παρουσία και η συμπεριφορά σας, και ευτυχώς για εσάς και για εμάς στο τέλος πανηγυρίσαμε μια άνοδο που νομίζω ότι τη θέλαμε και τη χρειαζόμασταν για τους σκόπους μας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, πρόεδρε. Συγχαρητήρια για την άνοδο και τη δική σας. Ευχαριστώ και τα παιδιά για την προσπάθεια που κάνανε και τελικά είχε μια ευτυχή κατάληξη. Αλλά εκτός από όλα τα άλλα θα πρέπει να θυμίσω σε όλους εδώ ότι ο Αρίωνας είναι ένα σωματείο της Αθήνας που παίζει εκτός των γηπέδων της Αθήνας λόγω ελλείψεως. Το ίδιο και εμείς είμαστε ένα σωματείο της Αθήνας που παίζουμε εκτός περιοχής, ελάχιστες ώρες προπόνησης. Τα προβλήματα των δύο σωματείων αυτά είναι σχεδόν τα ίδια και γι' αυτό τόσα χρόνια ήμασταν στην τρίτη κατηγορία. Ελπίζω με την άνοδο να αφυπνιστούν κάποιοι και να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για το ερασιτεχνικό αθλητισμό στην Αθήνα. Να δημιουργηθούν καινούργια γήπεδα και δυνατότητες στις γειτονίες μας. Ευχαριστούμε για όλα, παιδιά. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές. Ήσασταν πραγματικά άξιοι, γιατί οι συνθήκες που κάνετε προπόνηση είναι απειθιωμένες, αν υποθέσουμε ότι συγκρινόμαστε με τους περιφερειακούς δήμους της Αθήνας ή με τις ομάδες του εξωτερικού. Ευχαριστούμε για όλα, ευχαριστούμε για την παρουσία του εκπροσώπου της ΕΠΣΑ, τους φίλους από το Νημητό, και ελπίζω την επόμενη χρονιά να μην είμαστε στον ίδιο όμιλο. Ο κύριος Λιβιτσάνος που απονείμει το κύπελλο είναι εκπρόσωπος της ΕΠΣΑ, αλλά παλιά ήμασταν μαζί στην ίδια ομάδα, στον ίδιο Θωμά, μιλάμε για πριν 40 χρόνια, οπότε τον ευχαριστώ διπλά που ήρθε αυτή η συγκυρία να μας απονείμει το κύπελλο. Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε.
Τώρα. Ανάψτε τα όλα και τα καπνογόνα εκτός από τη σέντρα που είναι ο κύριος Μίλιος, όλα τα άλλα ανάψτε τα. Οι τρεις εκπρόσωποι Ελλάδα των Παγιάδα Μετάλλια και στον κύριο Σεκόπουλο εδώ στο κύπελο. Ελάτε κύριε Βαντικιώτη και κύριε Λιμπιτσιάνο. Ένας περνάτε κύριε, ένας περνάτε για το μετάλλιο και πέρασα. Θα πάρω μια σαμπάνια να ανοίξω. Σε κάνω μου σχέμα. Πανέλα, έλα, ποιος είναι ο νεαρός. Ποιος είναι, ακούσε το ξέρω τον άνθρωπο. Καλατζάς ο Φραντίνος. Τιμουράκος Νικόλαος. Ο Νικήτας ο Λάτης. Το πιο δυνατό κορμί της κατηγορίας, Αλίμπαλης Ιωάννης. Ο Ράνσιο Βασίλης. Ο καλός μας ο Καραγιώργος. Ο άλλος ο καλός μας ο Τοπαλίδης, έχουμε πολύ καλούς. Δεν ξέρω μην είναι και ένας άλλος καλός και είναι στα μάτια στο βουνό, δεν ξέρω. Ο Βολάνιος. Ο Σφυρίς ο Σταύρος. Ο Στράτος ο Παπάς. Ο Αντωνάτος ο Λάμπης. Αντωνάτος ο Λάμπης. Ο Πέτρος ο Τσιάβο. Ο Ταταράκης ο Εμμανουήλ. Ο Κορταριάς ο Παναγιώτης. Ο Στέφα ο Ρένος. Ο Νικόλαος ο Γκίλ. Ο Μπούρας ο Παναγιώτης. Δεν είναι αυτός ο πίσω είναι ο Μπούρας, αυτός είναι ο Γκίλ. Εδώ είναι ο Μπούρας. Ο Τρακάδας ο Κωνσταντίνος.
Ο φόβος και ο τρόπος να αντιπάρουν το μαρκάρισμά του. Ο Φάνης ο Φιλίππου. Για δυναμώστε λίγο το χειροκρότημα, γιατί τώρα έρχεται ο Λαρισαίος, είναι ο Αστέριος ο Καρανής. Ο Βασίλης ο Κοντός. Και τώρα παιδιά ακούστε, αυτό θα μας παρουσιάσουμε το ποδοσφαιριστή έχει 100% επιτυχία. Μία χρονιά ζωή του δελτίο. Ένα παιχνίδι έπαιξε, μία άνοδο πήρε. Τα λέει όλα. Είναι ο Μπιλίρης ο Παναγιώτης. Εκτός από τον Καρατζά, τον Σφυρί, τον Τοπαλίδη και τα άλλα παιδιά, εκεί έχουν μείνει οι δύο από τους υπόλοιπους αρχηγούς. Είναι τα δύο στόπερ. Ο Θεός θα βάλει το χέρι του να γίνει στόπερ. Λοιπόν, αγαπημένα παιδιά, στο ίδιο δωμάτιο στα ξενοδοχεία που πηγαίναμε πριν τα παιχνίδια, είναι ο Τόλης ο Κότσης και ο Γιώργος ο Μπουρλέσης. Ο κύριος ο Μιχελιδάκης, ο Μπάμπης, ο γενικός αρχηγός του ποδοσφαιρικού τμήματος. Και αυτόν που έχω αγκαλιά, είχα τη χαρά και την τιμή να τον έχω για πολύ λίγο στα τελειώματά του, λόγω ηλικίας το λέω, με τους όρους που έχει η ένωσή μας, ποδοσφαιριστή στη Θήλα. Έχω τη χαρά και την τιμή να τον έχω συνεργάτη. Εγώ του ζητάω συγγνώμη για όλα. Ευχαριστώ τη σύζυγό του, που ήταν δίπλα μας και αυτή και ήταν υπομονητική μαζί μου, αλλά να ξέρετε, αν υπήρχαν, δεν το λέω γιατί είναι εδώ, το ξέρω ο ίδιος εδώ και χρόνια, το έχω πει στον αδελφό του εδώ και άλλα τόσα χρόνια πίσω. Δύο τέτοιους αν είχαμε ακόμα στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο, ειλικρινά θα ήμασταν διαφορετικό επίπεδο. Είναι ένα διαμάντι και στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνική της ζωή. Μακάρι να το έμοιαζα και εγώ σε πολλά πράγματα. Τον ευχαριστώ θερμά από την καρδιά μου, ξέρει πώς τον αγαπώ, πώς τον χτυπώ. Και ήταν αυτό που κάνει τώρα, ήταν η αγκαλιά μου αυτή. Ευχαριστώ τον Δημήτρο τον Αμανουή. Τυχαίνει λοιπόν με τον Δημήτρο Εμμανουήλ να είμαστε πολλά χρόνια γνωστοί από το ποδόσφαιρο πάντα και από τη θέση εργασίας που έχει. Αυτά που είπε πιστεύω ότι τον αντιπροσωπεύουν ο coach, τον αντιπροσωπεύουν 100%. Είναι ένα σπάνιο διαμάντι για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Γιατί ασχολείται και με τις νεολαία, με τα πιτσιρίκια, με τις ακαδημίες, μεγάλο προσόν, δάσκαλος κυριολεκτικά. Δημητράκη, καλησπέρα. Δύο που ξέρω να ρίχνουν σαμπάνιες να έρθουν εδώ δύο. Ένας είναι ο Κόκκι και άλλος είναι ο Τόλι. Και έλα εδώ. Έρχομαι κύριε Νικόπουλε, έρχομαι. Και στο coach ένα μπράβο και στο coach να πούμε τι θα γίνει. Γεια σου ρε coach. Και τώρα κύριε Νικόπουλε, μας έχει ζαλίσει τον έρωτα. Μου έλεγε πάω με σπίτι μου, λέγε ότι πρέπει να βγω με τη γυναίκα να πας, του λέω. Να φύγω ποιος ο τροπώνης να φύγεις. Μου λέει θα βγω, μου λέει με τη Χριστίνα Μαρία. Του λέω άμα τον πελάς με δύο θα βγεις, του λέω όχι, μου λέει με τη Χριστίνα Μαρία. Ρε ποια Χριστίνα Μαρία, Χριστίνε, έχει δυο ονόματα μου λέει, τέσσερα χρόνια τον έχω, πέτος μου το πέ. Μας λέει αν είναι ο Μπουρλές ο Γιώργος ο αρχηγός. Ένα και το κρότημα σύζυγό του, τη Χριστίνα Μαρία. Όταν βαριέται τη Χριστίνα είναι στη Μαρία. Ελάτε κοντά και τα παιδιά τα άλλα. Νιλό, άναψέ το. Μάγκες, συγχαρητήρια. Και του χρόνου καλύτερα, είμαι σίγουρος. Συγχαρητήρια σε όλους. Σας ευχαριστούμε όλους.